ο καθηγητής στο Συνταγματικό, ο κύριος Σωτηρέλης. Καλημέρα κύριε Σωτηρέλη. Καλημέρα και σας και στους εκδότες σας. Θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να μου πείτε εάν υπάρχει γνώση και αντίληψη του τι συνιστά η απλή αναλογική και για την εκλογική διαδικασία αλλά και για μια κοινωνία. Ακούστε να σας πω. Από εκεί που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι από μία από τις βασικότερες αρχές που διέπουν την ψήφο και την ψηφοφορία σύμφωνα με το Σύνταγμα. Αυτή είναι η αρχή της ισότητας της ψήφου. Η αρχή της ισότητας της ψήφου έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι η αρχή της τυπικής αριθμητικής ισότητας, δηλαδή ότι κάθε πολίτης έχει μία ψήφο. Και η δεύτερη είναι η αρχή της ισοδυναμίας της ψήφου, δηλαδή ότι όλες οι ψήφοι έχουν το ίδιο νομικό βάρος ως προς το εκλογικό αποτέλεσμα. Η πρώτη θεωρείται απόλυτη αρχή. Δεν μπορεί να υπάρξει περισσότερες ψήφους σε ένα πρόσωπο, για παράδειγμα. Όσον αφορά όμως την αρχή της ισοδυναμίας, ιστορικά έχουν παρατηρηθεί ανάλογα με την εξέλιξη των εκλογικών συστημάτων κάποιες διαφοροποιήσεις. Αρχικά θυμίζω τα εκλογικά συστήματα, δηλαδή στο 19ο αιώνα, ήταν πλειοψηφικά, γιατί το κύριο μέλημα ήταν η ανάδειξη των προσώπων και όχι των κομμάτων. Στη συνέχεια όμως, προς το τέλος του 19ου αιώνα, άρχισαν να επικρατούν τα αναλογικά συστήματα. Γιατί έγινε συνείδηση ότι δεν είναι δυνατόν μέσα από κάποιες διαδικασίες να μπορούν να εκλεγεί, ας πούμε, ένα κόμμα να βγάζει τα 3 πέμπτα και τα 2 τρίτα των εδρών. Ότι έπρεπε δηλαδή στη Βουλή να εκπροσωπούνται τα κόμματα ανάλογα με τη δύναμή τους. Αυτή είναι η έννοια της αναλογικής. Και από εκεί και πέρα υπήρξαν διαφοροποιήσεις, οι οποίες είναι η απλή αναλογική, η απλή και άδολη αναλογική, όπως λέγεται κτλ. Και το δεύτερο ήταν διάφορες παραλλαγές της αναλογικής. Ή κάποια άλλα μεικτά συστήματα, όπως είναι το σημερινό για παράδειγμα στην Ελλάδα, που έχει και στοιχεία πλειοψηφικού. Το μεγάλο ερώτημα εδώ είναι, πρώτον, πού αποσκοπούν οι εκλογές, και δεύτερον, ποια είναι τα όρια. Το πού αποσκοπούν οι εκλογές είναι σαφές. Πρώτον, στην αντιπροσώπευση του εκλογικού σώματος, που είναι εν στενή ενία το όργανο που εκφράζει τη λαϊκή κυριαρχία. Δηλαδή, οι πολίτες πάνω από ένα όριο ηλικιακής ωριμότητας. Η αντιπροσώπευση λοιπόν είναι το πρώτο μέλημα. Η αντιπροσώπευση όμως γίνεται κυρίως μέσω των κομμάτων. Πρώτα μέσω των κομμάτων και μετά μέσω των βουλευτών. Υπάρχουν χώρες στις οποίες, σε αρκετές μάλιστα, στις περισσότερες προηγμένες χώρες, υπάρχει το σύστημα της λίστας. Δεν υπάρχει σταυρός προτίμησης. Επομένως, το πρώτο στοιχείο της αντιπροσώπευσης είναι η ανάδειξη κομμάτων. Και μέσω της ανάδειξης κομμάτων, ο δεύτερος σκοπός είναι η ανάδειξη της κυβέρνησης από τη Βουλή. Πώς γίνεται η ανάδειξη της κυβέρνησης από τη Βουλή? Με βάση το κοινοβουλευτικό σύστημα. Και ποια είναι η πεμπτουσία του κοινοβουλευτικού συστήματος? Η εμπιστοσύνη της Βουλής προς την κυβέρνηση. Τα λέω αυτά γιατί έχουν σημασία και για το άλλο σκέλος του ερωτήματος που είπατε. Ας πάμε λοιπόν στη συνέχεια να εντοπίσουμε πώς εξειδικεύεται αυτή η αρχή της ισοδυναμίας και πώς μπορεί να εξειδικεύεται. Κατά την άποψή μου, το εκλογικό σύστημα που εκφράζει πληρέστερα την αρχή της ισοδυναμίας της ψήφου είναι η απλή και άδολη αναλογική. Δηλαδή, όσες ψήφους, τόσες έδρες. Για να το πούμε απλά. Βεβαίως, εκεί υπάρχουν παραλλαγές, γι' αυτό σωστά μιλήσατε για συστήματα απλής αναλογικής. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει το όριο 3%, άρα βλέπετε ότι και με το σημερινό εκλογικό σύστημα, με 46% και όχι με 50,1, είναι δυνατό να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σωστή αυτή η πρώτη διευκρίνηση που κάνετε, κρίσιμη, γιατί υπάρχει η αντίληψη ότι θέλει 50,1. Δεν είναι έτσι. Θέλει γύρω στο 46%. Μάλιστα. Τώρα, το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η αναλογική έχει και άλλες παραλλαγές που μπορούν να δώσουν υπό τη μία ή υπό την άλλη εκδοχή κάποια ενίσχυση στο πρώτο κόμμα στο όνομα της κυβερνησιμότητας, όπως σωστά το είπατε, και όχι της κυβερνητικής σταθερότητας ή πολύ περισσότερο της αυτοδυναμίας, διότι αυτά δεν ταυτίζονται. Η κυβερνησιμότητα είναι μία μέρημνα του Συντάγματος και προκύπτει από πολλές διατάξεις, μεταξύ των οποίων σημαντικότερη είναι και αυτή που είπατε για τις ερευνητικές εντολές και στο τέλος για τη σύσκεψη των αρχηγών υπό τον την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια κοινοβουλευτικής κυβέρνησης. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι το πιο κοντινό
σύστημα, στην αρχή της ισοδυναμίας ψήφου, αυτό που την εκφράζει, την εκπροσωπεί καλύτερα, είναι η απλή αναλογική. Ωστόσο, αν δεχθούμε κάποια περιθώρια σχετικοποίησης αυτής της ισοδυναμίας που τη δέχονται τα δικαστήρια, πρέπει να σας πω, στο όνομα της κυβερνησιμότητας, αυτή η σχετικοποίηση δεν μπορεί παρά να αφορά μόνο κόμματα τα οποία είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Τα οποία δηλαδή έχουν ένα ποσοστό λίγο κάτω από αυτό που σας είπα. Δηλαδή, αντί να πάμε στο 46%, να πάμε στο 43% για παράδειγμα. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι θεμητό, αρκεί να εξασφαλίζεται τόσο για τα κόμματα, που είναι δύσκολο πλέον για τα κόμματα να έχουν τέτοιο ποσοστό, όσο και για τους συνασπισμούς κομμάτων. Επομένως, κατά την άποψή μου, τα θεμητά όρια σχετικοποίησης είναι περιορισμένα, δηλαδή αν είναι ένα κόμμα έχει πάνω από 43%, 42-43%, και αν απέχουν τα δύο κόμματα μεταξύ τους πάνω από 2%, γιατί διαφορετικά είναι δίπλα-δίπλα, δεν έχει νόημα να υπάρχει το εκλογικό δώρο υπό την όποια εκδοχή του εκλογικού μπόνου. Η πρώτη προϋπόθεση λοιπόν είναι αυτή, και η δεύτερη είναι το σύστημα είναι καταρχήν απλή αναλογική και να μεταπίπτει σε σύστημα ενίσχυσης με λίγες έδρες, γιατί αν έχει τέτοιο ποσοστό θα πάρει άντε το πολύ 20 έδρες, παραπάνω δεν θα πάρει, ώστε να μπορεί ένα κόμμα μεγάλο, ένα συνασπισμός κυρίως, γιατί θα μιλάμε από εδώ και πέρα για συνασπισμούς κομμάτων αναγκαστικά, όταν είναι κοντά στην αυτοδυναμία να την παίρνει. Αυτό είναι το όριο το συνταγματικό, κατά την άποψή μου. Επομένως, όλα τα εκλογικά συστήματα τα οποία εισηγήθηκε και εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία, ιδίως από ένα σημείο και μετά, είναι καλπονοθευτικά από αυτή την άποψη. Και είναι αντίθετα και με την αρχή της ισοδυναμίας της ψήφου. Γιατί δίνουν τη δυνατότητα, ακόμα και στο 1/3 οριακά, λίγο παραπάνω, του εκλογικού σώματος, να έχει αυτοδυναμία στη Βουλή από άποψη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Και ακόμα χειρότερα, με το τελευταίο εκλογικό σύστημα που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, δίνει τη δυνατότητα σε κόμματα τα οποία δεν είναι καν κοντά στα όρια της αυτοδυναμίας να λαμβάνουν μία ενίσχυση αδικαιολόγητη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Σύμφωνα με το εκλογικό σύστημα που ισχύει, αν πάρει ένα κόμμα πάνω από 25%, παίρνει 20 έδρες και κάθε μισό τα 100 που παίρνει μετά, παίρνει και μία έδρα. Δηλαδή, αν έχουμε εκλογές στις οποίες ένα κόμμα παίρνει 35%, ένα δεύτερο παίρνει 30% και ένα τρίτο 21%, εάν υπήρχε απλή αναλογική, το 30 με το 21 θα έκαναν πολύ άνετη κυβέρνηση. Πάνω από 160 βουλευτές με τα σημερινά δεδομένα. Με το σύστημα που θα πει με το σύστημα που θα ισχύσει, αν δεν έχουμε κυβέρνηση με το σύστημα της απλής αναλογικής, το κόμμα που έχει 35% θα πάρει 140 έδρες, δηλαδή θα κλέψει έδρες από τα άλλα δύο, και τα άλλα δύο μαζί, παρότι έχουν το 51% του εκλογικού σώματος, δεν θα μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Αυτό είναι το τραγικό, δηλαδή ότι φτάνουμε σε επιτηδευμένα εκλογικά συστήματα, καλπονοθευτικά, τα οποία αποκλείουν τις ευρύτερες συνεργασίες, και μάλιστα προσέξτε, αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Σε όλα τα εκλογικά συστήματα που έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια, αποκλείει τους συνασπισμούς από τον πόνους. Δηλαδή, αν ένα κόμμα, αυτό το κόμμα το 35%, κατέβαινε στις εκλογές με το σύστημα που ψήφισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και κατέβαιναν μαζί σε συνασπισμό τα άλλα δύο και έπαιρναν 51%, το μπόνους θα το έπαιρνε το κόμμα με το 35% και όχι ο συνασπισμός με το 51%. Και αυτό έγινε με μεθόδευση εκλογική, η οποία είναι αντισυνταγματική. Αλλά προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα με το εκλογικά. Δεν μπορεί να κριθεί η αντισυνταγματικότητα εκ των προτέρων στα δικαστήρια. Πρέπει να γίνουν εκλογές, να κατεβούν τα κόμματα, να πάρουν, ας πούμε, ένα συνασπισμός, αυτό που είπα, 51%, να πάρει το μπόνους στο πρώτο κόμμα με το 35% και ο συνασπισμός θα καταφύγει στο εκλογοδικείο και θα το κερδίσει τότε. Αλλά προκειμένου να μην προσυμβούν όλα αυτά, αποτρέπονται οι συνασπισμοί. Μάλιστα. Αποτρέπονται δηλαδή οι προεκλογικές. Είναι πολύ εύγλωτο το παράδειγμα. Οι προεκλογικές συνεργασίες, οι προγραμματικές συγκλήσεις πριν από τις εκλογές και όχι τις χάρπαστες μετά τις εκλογές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτές που θα σου δώσουν την κυβερνησιμότητα, αλλά θα είναι τις καρέκλες. Ακριβώς. Ακούστε. Η κυβερνησιμότητα γίνεται με προγραμματικές συγκλήσεις. Εγώ θα το διαβάσω και ανάποδα. Πριν από τις εκλογές. Μάλιστα. Θα το διαβάσω και ανάποδα. Υπάρχει ένα τμήμα του εκλογικού σώματος που διαμαρτύρεται ακόμη και σήμερα για τη συμφωνία των Πρεσπών. Βεβαίως. Ωραία. Έχει αναρωτηθεί αυτό το τμήμα ότι με 37,5% των ψήφων
η κυβέρνηση αποφάσισε για μείζονος εθνικής σημασίας θέμα εκπροσωπώντας μόλις το 37,5%. Επειδή ήταν αυτοδύναμη. Αυτό μπορεί να συμβεί και αύριο με μια αυτοδύναμη κυβέρνηση 37,5% με τα μπόνους να πάρει μια απόφαση για τα ελληνοτουρκικά. Το έχουμε σκεφτεί αυτό? Γενικά σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά πάντως με το θέμα των Πρεσπών πράγματι έγινε ουσιαστικά την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ γιατί είχαν αποχωρήσει οι ανεξάρτητοι Έλληνες από αυτό, αλλά ήταν μια κυβέρνηση συνεργασίας εν πάση περιπτώσει. Και γι' αυτό πολλοί βουλευτές τότε θυμίζω και από. Μεταπίδησαν. Σωστά. Τους Έλληνες το ψήφισαν. Σωστά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέτε είναι σωστό καταρχήν. Δηλαδή, ότι μείζονες αποφάσεις μπορούν να ληφθούν με κυβερνήσεις που δεν εκφράζουν την λαϊκή βούληση. Γι' αυτό και οι εκλογές δεν είναι κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Θυμίζω τη συζήτηση που κάναμε παλιά για τις υποκλοπές. Λένε ότι όλα θα κριθούν στις εκλογές. Ή και για τον Καραμαλή, ας πούμε, τον υπουργό. Θα κριθεί στις εκλογές. Τι θα πει θα κριθεί στις εκλογές? Εκλογές δεν είναι δύσκολη βίδα του Σιλοάμ. Το αν δηλαδή σε ψηφίσει το 1 τρίτο περίπου του εκλογικού σώματος, δεν σημαίνει ότι απαλλάσσεις από τις ευθύνες σου. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, διότι έτσι που γίνεται η συζήτηση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε σε σχέση με το Σύνταγμα. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο θέμα που θέσατε. Και θέλω εδώ να τονίσω στους ακροδές, όσο πιο απλά γίνεται, τι σημαίνει κοινοβουλευτικό σύστημα. Κύριε Σαχίνη, το σύστημά μας δεν είναι προεδρικό. Δεν εκλέγεται κυβερνήτης, όπως νομίζει ο Πρωθυπουργός, όπως διατυμπανίζει. Δεν εκλέγεται μόνο το πρώτο κόμμα για να κυβερνήσει. Εάν υπάρχει αυτοδυναμία, τα πράγματα είναι απλά. Ο πρόεδρος ή η πρόεδρος αναθέτει στον αρχηγό του πρώτου κόμματος την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και τελειώνει το θέμα. Αν όμως δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τότε τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Το κοινοβουλευτικό σύστημα είναι ένα σύστημα συνενέσεων και συγκλήσεων. Δεν είναι ένα σύστημα δικαστικό, διχαστικό, όπως είναι το προεδρικό. Βγαίνει ο αρχηγός της πλειοψηφίας και τελειώσαμε. Άρα λοιπόν, δεν είναι αυτονόητο ούτε ότι το πρώτο κόμμα θα κάνει κυβέρνηση, ούτε ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος θα είναι πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός θα γίνει αυτός που θα συγκεντρώσει, αυτός αυτοί που θα συγκεντρώσουν την πλειοψηφία της Βουλής, την απαραίτητη για το σχηματισμό κοινοβουλευτικής κυβέρνησης. Τη δεδηλωμένη δηλαδή. Δεν ξέρουμε ποια κόμματα θα είναι, ποιο πρόσωπο θα είναι. Σωστά. Όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι αρκεί ανοιχτά. Να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Μισό λεπτό, ναι, κύριε Σωτηρέλη, γιατί είναι κρίσιμο. Πρέπει να πάρει λοιπόν τη δεδηλωμένη μες στη Βουλή. Ακούστε με λίγο, με την ευκαιρία, μια ναι, που το λέτε, έχετε δίκιο εσείς έτσι που το χρησιμοποιείτε, αλλά θα ήθελα να το. Έχετε κι εσείς δίκιο έτσι πως θα το αναλύσετε, ναι. Ότι η δεδηλωμένη. Η δεδηλωμένη δεν είναι το κοινοβουλευτικό σύστημα. Γίνεται μια σύγχυση και θέλω να το διευκρινίσω. Δεδηλωμένη σημαίνει ότι μετά τις εκλογές ο πρόεδρος βλέπει ποια κόμματα έχουν την πλειοψηφία και με βάση τους συσχετισμούς αναθέτει την εντολή στον αρχηγό του πρώτου κόμματος, είτε για σχηματισμό κυβέρνησης αν είναι αυτοδυναμία, είτε για διερευνητικές εντολές αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Από εκεί και πέρα το κρίσιμο δεν είναι η δεδηλωμένη, που είναι ένα τεκμήριο. Είναι η εμπιστοσύνη της Βουλής. Η εμπιστοσύνη της Βουλής. Με βάση λοιπόν αυτή την εμπιστοσύνη, ναι, της Βουλής αξιολογείται μια κυβέρνηση. Προσέξτε τώρα, είναι δυνατόν να θεωρείτε ότι μια κυβέρνηση που έχει όπως είπατε το 37,5%, λίγο πάνω από το 1 τρίτο, να θεωρείτε δημοκρατικά νομιμοποιημένος ο Πρωθυπουργός και να μην θεωρείτε δημοκρατικά νομιμοποιημένος ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, όταν είναι Πρωθυπουργός τριών κομμάτων και που έχουν τα 3/5 στη Βουλή? Δεν είναι πολύ μεγαλύτερη νομιμοποίησή του όταν έχει νομιμοποιήσει από 3 κόμματα που εκπροσωπούν, ας πούμε, το 65% του εκλογικού σώματος? Γι' αυτό αυτή η αντίληψη ότι είναι δημοκρατικό ο αρχηγός του πρώτου κόμματος γιατί εμείς εκλέγουμε πρωθυπουργό είναι λάθος. Είναι δημοκρατικισμός. Είναι παραφθορά της δημοκρατίας. Δημοκρατία στη χώρα μας, όπως και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ισχύει με βάση το κοινοβουλευτικό σύστημα. Και το κοινοβουλευτικό σύστημα απαιτεί εμπιστοσύνη της Βουλής. Σας θυμίζω ότι υπάρχουν χώρες, για παράδειγμα στη Γερμανία, κόμματα μάλλον, σε μεγάλες χώρες, που άλλον έχουν αρχηγό και άλλον υποδεικνύουν για πρωθυπουργό. Δεν είναι αυτονόητο δηλαδή ότι ταυτίζεται το πρόσωπο του αρχηγού του κόμματος με τον πρωθυπουργό. Και το πρώτο κόμμα που είπατε τα παραδείγματα της Γερμανίας. Εγώ θα σας θυμίσω ότι το 2015 έγιναν εκλογές στην Πορτογαλία. Το πρώτο κόμμα που ήταν το συντηρητικό πήρε 38%. Ποιος έγινε κυβέρνηση όμως? Έγινε κυβέρνηση υπό τον σημερινό πρωθυπουργό, τον Κώστα,
από το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο. Μίλησε κανείς για τερατογένεση τότε? Μισό λεπτό. Εδώ φτάσατε σε ένα κρίσιμο κομμάτι. Άρα, κύριε Σωτηρέλη, με βάση την ανάλυση που κάνετε, υπάρχει συνταγματική πρόνοια. Ούτε μπορεί να την πει μια τέτοια κυβέρνηση, κυβέρνηση τερατογένεσης, ούτε όμως μπορεί να την πει κυβέρνηση τιμένων. Διότι, όπως το λέει ο κύριος Μητσοτάκης, κυβέρνηση τερατογένεσης, έτσι ατυχώς το λέει και ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν κάνω κυβέρνηση τιμένων. Έχουν καταλάβει και οι δύο τι λένε ακριβώς εκείνη τη στιγμή? Κοιτάξτε, όσον αφορά τον κύριο Μητσοτάκη, κατανοώ τον πολιτικό λόγο για τον οποίο το λέει, αλλά προσωπικά η μόνη τερατογένεση που ξέρω ήταν αυτή των υποκλοπών. Όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, καταλαβαίνω επίσης ότι προσπαθεί να το πάρει τους οπαδούς του για να βγει πρωτοκόμμα, αλλά το να απαξιώνεις ένα κοινοβουλευτικό σχετισμό που ενδεχομένως θα προκύψει με τον όρο κυβέρνηση τιμένων είναι μεγάλο λάθος. Καταρχήν δεν υπάρχει κυβέρνηση τιμένων σε εκλογές και μάλιστα σε εκλογές με σύστημα απλής αναλογικής. Μάλιστα. Υπάρχουν κόμματα, δεν έχουμε διαγωνισμό καλυστίων πολιτικών, ποιος είναι ο πρώτος. Έχουμε ποια κόμματα μπορεί να δώσουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δηλαδή, να σας πω ένα ερώτημα που μπορεί να προκύψει ενδεχομένως. Ας υποθέσουμε ότι στις εκλογές αυτές λαμβάνει στις πρώτες εκλογές 29% η Νέα Δημοκρατία, 28% ο ΣΥΡΙΖΑ και 18% το ΠΑΣΟΚ. Ποιος είναι νικητής και ποιος είναι ιτημένος? Το ποιος είναι νικητής και ιτημένος εξαρτάται από τους στόχους που βάζει το κάθε κόμμα. Όχι από το αν θα βγει πρώτο σε σχέση με κάποιο άλλο. Διότι εάν οι πολιτικές δυνάμεις έχουν ένα σχετισμό τέτοιο που μπορεί να αναδείξει πρωθυπουργό κάποιον από το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο, θα σας πω εγώ, τότε θα γίνει πρωθυπουργός αυτός. Και όχι ο αρχηγός του τρίτου κόμματος, του μεγαλύτερου, αλλά ο αρχηγός των οποίων θα συμφωνήσουν. Θυμίζονται στην Ιταλία, όταν είχαμε απλή αναλογική, ένα αντίστοιχο σύστημα με το σημερινό, πρωθυπουργός δεν γινόταν συνήθως ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος που ήταν το μεγάλο, ο Ανδρεώτη ας πούμε, γινόταν ο Κράξη, γινόταν ο Σπαντολίνη. Θυμίζω ότι στη Σουηδία πριν από λίγο καιρό γίνανε εκλογές. Στις εκλογές αυτές δεν έγινε πρωθυπουργός ο αρχηγός του πρώτου, αλλά του τρίτου κόμματος. Επίσης στο Βέλγιο πρωθυπουργός έγινε ο ένας βουλευτής από το πέμπτο κόμμα. Από το πέμπτο κόμμα. 8,1%. Άρα λοιπόν είναι στην Ευρώπη. Εντάξει, καταρχήν, όταν γίνεται μια συζήτηση, τον πρώτο λόγο έχει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Αν υπάρχει όμως συμφωνία στον πρόσωπό του. Εάν δεν υπάρχει, γιατί όταν έγινε δηλαδή η κυβέρνηση ευρεία συνεργασία, τότε που έγινε μεταξύ του πατρός Μητσοτάκη και της Φλωράκη Κύρκου, ποιος έγινε πρωθυπουργός Μητσοτάκης? Έγινε ο Τζανατάκης. Γιατί έγινε ο Τζανατάκης και δεν έγινε ο Μητσοτάκης? Άρα λοιπόν αυτή η επιχειρηματολογία είναι όλοι εκ του πονηρού, είναι υποβολημαία, είναι για να στηρίξουν τη λογική ότι σταθερότητα σημαίνει αυτοδυναμία, αυτοδυναμία σημαίνει ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος θα πάρει την εντολή. Και αν δεν είναι αυτοδυναμία, τότε οπωσδήποτε το πρώτο κόμμα και οπωσδήποτε ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Αυτό δεν είναι κοινοβουλευτικό σύστημα. Αυτό είναι η λογική του προεδρικού συστήματος, την οποία δυστυχώς έχει ο κ. Μητσοτάκης, μπερδεύοντας τα πολιτεύματα. Και γι' αυτό έκανε το διαβόητο επιτελικό κράτος, το οποίο στην πραγματικότητα τι είναι? Ένα υπερπρωθυπουργείο, το οποίο υποκατέστησε ουσιαστικά την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν υπήρχε αυτό το διάστημα, υπήρχαν μόνο τα όργανα υπό τον πρωθυπουργό, τα οποία ουσιαστικά διοικούσαν. Αυτή είναι η αλλίωση του πολιτεύματος. Πάντως, κύριε Σωτηρέλη, εγώ για να είμαι δίκαιος, δεν ξέρω αν το κάνει για να το πάρει τους οπαδούς του. Λάθος το χρησιμοποιεί και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προφανώς. Δεν μπορεί να λέει δεν συγκροτώ κυβέρνηση ηττημένων. Ή δέχεσαι το σύστημα που εσύ πρότεινες, ή δεν το δέχεσαι. Ένα από τα δύο. Προφανώς, όταν θεσπίζεις ένα σύστημα απλής αναλογικής, πρέπει να είσαι διατηρημένος και για συνεργασία. Να σας πω και κάτι άλλο. Όταν μιλάμε για απλή αναλογική, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε μορφή συνεργασίας. Δηλαδή, συνεργασίες δύο κομμάτων χωρίς τον αρχηγό του πρώτου κόμματος, τον υπουργό, ενδεχομένως και ευρύτερες συνεργασίες. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα αποτελέσματα. Αν τα αποτελέσματα είναι τέτοια που να μην δίνουν εύκολα μια εναλλακτική λύση, θα πρέπει τα κόμματα να είναι έτοιμα και σε ευρύτερους συνασπισμούς. Γιατί όχι? Το ζήτημα είναι να υπάρξει κυβερνησιμότητα πρώτον και δεύτερον να υπάρξουν προγραμματικές συγκλήσεις. Βέβαια, ευκταίο είναι, θέλω να τονίσω εδώ, ναι, οι προγραμματικές συγκλήσεις να αντανακλούν
και ιδεολογικοπολιτικές συγκλίσεις. Να γίνονται δηλαδή. Και πριν τις εκλογές, όπως σωστά είπατε. Με όμορφος χώρος. Με ανοιχτά χαρτιά πριν τις εκλογές. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Υπάρχει ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Στην Ιταλία, να σας πω, υπήρχε ένα σύστημα σαν το δικό μας με τον πόνους, το οποίο κρίθηκε αντισυνταγματικό. Έκαναν ένα άλλο σύστημα, το οποίο πάλι έδινε ενίσχυση. Αλλά πού? Ενίσχυση στις συνασπισμούς. Και έτσι ο συνασπισμός της κεντροδεξιάς εκεί, της δεξιάς, γιατί πιο δεξιά είναι, κέρδισε ως συνασπισμός. Με ένα προγραμματικό πλαίσιο και μια συμφωνία εκ των προτέρων. Μπορεί να μας αρέσει, να μην μας αρέσει αυτό που έγινε, αυτή που βγήκε στην Ιταλία, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως βγήκαν με βάση ένα πρόγραμμα και με βάση τη σύγκληση δυνάμεων. Στο πλαίσιο ενός κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Αυτό είναι πολύ πιο θεμητό, αν θέλετε, από αυτό που γίνεται σήμερα. Δηλαδή να κατεβαίνει όλο και πιο πολύ σαν με το πηγαίνει κολοκυθιά. Πόσο χρειαζόμαστε για την αυτοδυναμία τόσο. Ας κατεβάσουμε κι άλλο το όριο. Ας κατεβάσουμε ακόμα περισσότερο το όριο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Θέλω να κλείσω με 4 ερωτήματα ακροατών που είναι στο ευρύτερο όμως. Το πρώτο είναι του φίλου του Νικόλα. Λέει, κύριε Σωτηρέλη, τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, με βάση τους ενδυνάμεις ψηφοφόρους και εκείνους που τελικά ψηφίζουν, την αποχή που κυμαίνεται πάνω από 40%, τις έγκυρες ψήφους, το αποτέλεσμα που βγαίνει, είναι ότι πάντα κυβερνούν κάποιες μειοψηφίες. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι το σημαντικότερο ζήτημα που θα έπρεπε να απασχολεί πριν πάμε σε εκλογικό νόμο και σε ό,τι αυτός μπορεί να προβλέπει? Για ποια δημοκρατική νομοποίηση μιλάνε τα κόμματα? Κοιτάξτε, το εκλογικό δικαίωμα είναι καταρχήν δικαίωμα. Υπάρχει βέβαια η υποχρεωτικότητα της ψήφου στο Σύνταγμα, αλλά έχει ατονίσει. Δεν ξέρω αν έχει ατονίσει καλός ή κακός, αλλά έχει ατονίσει. Από εκεί και πέρα, η αποχή δεν είναι τόσο μεγάλη. Διότι στους εκλογικούς καταλόγους είναι εγγεγραμμένοι και πάρα πολλοί που είναι στο εξωτερικό, δεν μπορούν να έρθουν κτλ. Δεν είναι δηλαδή τόσο, μπορεί να είναι γύρω στο 25%. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξουν πρόνοιες για να ενισχυθεί η δυνατότητα του εκλογικού σώματος που είναι και στο εξωτερικό, με τις εκτός επικρατείας πολίτες. Το είχαμε πει, αν θυμάστε, είχαμε κάνει μεγάλη και γι' αυτό παλιότερα. Δυστυχώς τα κόμματα έδειξαν μικροψυχία ως προς αυτό το ζήτημα. Θα έπρεπε να καθιερωθεί, κατά την άποψή μου, η επιστολική ψήφος, την οποία την προβλέπει η συνταγματική διάταξη έμεσα, αλλά σαφώς, και αργότερα ίσως και η ψήφος η ηλεκτρονική. Όταν υπάρξουν μεγαλύτερες εγγύησεις και διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και όταν δεν υπάρχουν και οι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, σε αυτό το θέμα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Είναι θέμα και πολιτικοποίησης των νέων κτλ. Το καλό είναι ότι πλέον δεν χρειάζεται να κάνεις αίτηση για να εγγραφείς στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτόματα τα δημοτολόγια μετατρέπονται σε εκλογικούς καταλόγους από μια ηλικία και μετά. Κατέβηκε και το όριο της ηλικίας. Και είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες. Ελπίζω και εύχομαι ότι αυτή τη φορά, επειδή τα προβλήματα είναι κρίσιμα, θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και πρέπει να αντιμετωπιστεί ακριβώς με τέτοιες προτροπές από το πολιτικό σύστημα αφενός και νομοθετικές ευθύνες που θα διευκολύνουν αφετέρου, που θα διευκολύνουν και εντός της χώρας. Θυμίζω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξε επιστολική ψήφος και εντός της χώρας. Και εκεί ήταν που εξανέστη ο Τραμπ και αφισβήτησε το αποτέλεσμα. Πάω σε ερωτήματα τα υπόλοιπα, όσο πιο σύντομα μπορείτε. Λέει ο Σπύρος. Για ρωτήστε, λέει, τον κύριο Σωτηρέλη, δεν θα έπρεπε να ήταν μόνο σταυρία στα ψηφοδέλτια, γιατί να υπάρχουν πολλοί σταυροί, με συνέπεια να βγαίνουν κάθε λογής κοκλώνιδες λόγω μεγάλης αναγνωρισιμότητας, όπως και άνθρωποι με πολλά χρόνια στην πολιτική? Τώρα, η μονοσταυρία εξαρτάται σε ποιο. Άμα με μεγάλη εκλογική περιφέρεια, μπορεί να υπάρχει και να υπάρχουν και περισσότεροι σταυροί. Το ερώτημα πρέπει να σκεφτούμε είναι αν θα πρέπει να υπάρχουν σταυροί. Η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει σταυρός προτίμησης. Ο σταυρός προτίμησης συμβάλλει στον εκμαυλισμό του πολιτεύματος. Θα μου πείτε, μα θα τους βάζουν οι αρχηγοί? Όχι. Η απάντηση είναι ότι θα αναγκαστούν τα κόμματα να εκδημοκρατιστούν και να εισαγάγουν εσωτερικές διαδικασίες. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και μεικτά συστήματα, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα, όπως η Σουηδία για παράδειγμα, που λέει κατεβαίνουν τα κόμματα με λίστα, ο πολίτης ψηφίζει λίστα αν συμφωνεί, αλλά αν δεν συμφωνεί, τότε μόνο βάζει σταυρό. Και αν αυτός που είναι, ας πούμε, εκτός σειράς, αν πάρει 15.000 ψήφους, ανεβαίνει και γίνεται πρώτος. Αν ήταν όλη η Ελλάδα μονοεδρικές? Οι μονοεδρικές, το έχουμε συζητήσει αυτό στην Επιτροπή παλιότερα, με τον Ιλία Νικολακόπουλο, ο οποίος είχε πει και έχει δίκιο μάλλον, ότι οι μονοεδρικές στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολες γιατί λόγω μορφολογίας, εδάφους κτλ. Έχουμε πολλά νησιά, πολλές ορεινές περιοχές. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνουν
Σαφές, σαφές. Πάντως το μεικτό σύστημα που λέτε θα είχε ενδιαφέρον να πάει και στον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση. Υπάρχει κόσμος που θα ήθελε να εμπλακεί, αλλά σκέφτονται στη μάχη του στρατού, δεν έχει μαγαζί να στήσει. Ζορίζεται. Εκεί θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο πολύ σύντομα. Θα μπορούσε να κατεβαίνει ο υποψήφιος δήμαρχος με τους υποψήφιους αντιδημάρχους. Υπάρχει δηλαδή ένα μπλοκ δυνάμεων που να βγαίνουν με την ίδια ψήφο, ώστε να μην χρειάζονται σταυρό. Και να έχει ο δήμαρχος κάποιους ανθρώπους με τους οποίους να μπορεί να μάλιστα. Ο Αντώνης, νέος επιστήμονας, μπορείτε να ρωτήσετε τον αγαπητό καθηγητή ποια κατά τη γνώμη του τελικά είναι η ουσιαστική σημασία της απλής αναλογικής στην Ελλάδα. Ποια δηλαδή είναι τα παραγόμενα χαρακτηριστικά που πιθανόν ωφελούν την πολιτική, καταργεί την αρχή του δικομματισμού που γνωρίζουμε ότι παραδοσιακά χαρακτηρίζει την ελληνική πολιτική, που όμως έχει δώσει τις μακροβιότερες δημοκρατικές περιόδους ασχέτως αν είναι δικομματικό το σύστημα. Κοιτάξτε, απλή αναλογική οπωσδήποτε δυσκολεύει το δικομματισμό. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά ο δικομματισμός δεν δυσχεραίνεται μόνο από το εκλογικό σύστημα. Θυμίζω ότι ο δικομματισμός υπέστη τη μεγαλύτερη ρογμή το 2012, όταν το πρώτο κόμμα πήρε 18% και πήρε όσες έδρες πήρε κανονικά, πήρε και άλλες τόσες μπόνους, τότε είναι η Δημοκρατία, θυμίζω του Σαμαρά. Επομένως, οι εξελίξεις ως προς το δικομματισμό είναι ευρύτερες και δεν συναρτώνται μόνο με το εκλογικό σύστημα. Βοηθάει και το εκλογικό σύστημα σε μια διαφορετική λογική. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς το εκλογικό σύστημα, πια λογική πρέπει να το πω και αυτό, στην Ελλάδα εφαρμόστηκε συγκυριακά και μεθοδευμένα, θα έλεγα, και από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε δηλαδή για να μην αποτραπεί η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας. Και όχι στο πλαίσιο μιας προγραμματικής, ας πούμε, καθαρότητας. Nice. Άργησε το ΠΑΣΟΚ το 89 να την εφαρμόσει και ο ΣΥΡΙΖΑ άργησε. Έκανε στις δεύτερες εκλογές, δεν το έκανε στις πρώτες. Επομένως, θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα εκλογικό σύστημα όλα τα κόμματα που ενδιαφέρονται για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, σταθερό και με ένα ελαφρό μπόνους. Αυτή είναι η άποψή μου. Σταθερό, όπως το είπα, το έχει να αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση. Ακριβώς. Μάλιστα. Εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα του Σιμεών, ο οποίος είναι και οδηγός ταξί. Κύριε Σωτηρία, λέει, ξέρετε ένα πρακτικό πρόβλημα. Για παράδειγμα, εδώ στην Κρήτη ή στη Ρόδο. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό είναι εύκολο να πάνε να ψηφίσουν, λέει. Μα το καταλαβαίνω και εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό πήγε τόσο πίσω η δεύτερη εκλογή. Ακριβώς από το φόβο ότι η Νέα Γενιά θα καταψηφίσει την κυβέρνηση με βάση τις δημοσκοπήσεις. Άλλος φίλος, μάλιστα. Έπρεπε να υπάρξει μέρημνα για να ψηφίζουν κατά τόπους. Βέβαια, αυτό ισχύει κυρίως για τους ετεροδημότες. Για αυτούς δηλαδή που έχουν επιλέξει να είναι εκτός. Να μην ναι. Εγώ, ας πούμε, ψηφίζω στη Θάσο. Δεν ψηφίζω στην Αθήνα. Για τους υπόλοιπους θα μπορούσαν να ψηφίζουν με καταλόγους φυσικά σε κάθε περιοχή. Υπάρχει δυνατότητα δηλαδή πρακτικά να λυθεί το πρόβλημα. Και πρέπει να λυθεί το συντομότερο δυνατό με τον καλύτερο τρόπο. Έγιναν κάποια βήματα σε αυτό, αλλά πρέπει να. Ο φίλος ο Κώστας, βουλευτές διασποράς συμφωνεί με αυτή τη λογική, λέει ο κύριος Σωτηρέλης. Κοιτάξτε, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, οι βουλευτές διασποράς θα εκπροσωπούν ένα πολύ μικρό εκλογικό σώμα. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δυσανάλογο δηλαδή. Ακριβώς. Θα υπάρχει μεγάλη δυσαναλογία. Δυσαναλογία υπάρχει βέβαια και στις εκλογικές περιφέρειες ακόμα, παρότι έσπασαν οι πολύ μεγάλες. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα με τις εκλογικές περιφέρειες τεράστιο ακόμα. Αλλά γενικά με τη διασπορά. Το καλύτερο ίσως θα ήταν να μην υπάρχουν διασποράς όπως έχει γίνει τώρα, αλλά όπως υπάρχει σε κάποιες χώρες. Δηλαδή να υπάρχει μια ψηφοφορία με την οποία να εκλέγονται. Χωριστά να εκλέγονται κάποιοι, λίγοι, που να εκπροσωπούν το έθνος, ας πούμε. Αλλά κατά τα άλλα, οι αναλογίες θα πρέπει να προσεχθούν πολύ ως προς την αναλογία ψήφου και σταυρού. Είναι ένα πρόβλημα. Όπως είναι σήμερα το εκλογικό σύστημα, είναι ένα πρόβλημα. Πρώτο-τελευταίο ερώτημα. Μήπως οι 300 βουλευτές τηρουμένων των αναλογιών του πληθυσμού μας είναι πολλοί, κύριε Σωτηρέλη? Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι δεν είναι πρόβλημα, ιδίως αν σκεφτούμε πάλι τη μορφολογία του εδάφους. Υπάρχουν ορεινές περιοχές, απομονωμένες, νησιά κτλ. Εάν πάμε σε λιγότερους βουλευτές, ουσιαστικά τι θα γίνει, θα υποεκπροσωπούνται αυτές οι περιοχές. Και αυτό δεν είναι καλό. Θα έλεγα το εξής. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, που είναι ίδιος πληθυσμός με την Ελλάδα, υπάρχουν 350. 349 για την ακρίβεια. Στο Ισραήλ,
που ήμουν πρόσφατα, που έχει τον ίδιο πληθυσμό περίπου εμάς, λίγο παρακάτω, έχει 120. Δηλαδή σε κάθε χώρα είναι ανάλογα με τις παραδόσεις της. Δεν είναι το πρόβλημα του κόστους του πολιτεύματος οι βουλευτές. Θα μπορούσαν να περιοριστούν οι συνεργάτες τους, για παράδειγμα, και να λυθεί σε έναν βαθμό. Εκείνο που είναι ζήτημα είναι το τι θα κάνουν οι βουλευτές και πώς θα λειτουργούν μέσα στη Βουλή, ώστε να είναι πιο παραγωγική όσον αφορά τη λειτουργία. 100 μπορεί να στοιχίζουν περισσότερο από 300, ας το σκεφτούν κάποιοι. Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα που σας το έχω ξανακάνει και μου έχετε δώσει ίσως την πιο απρόσμενη απάντηση από άλλους. Όλα αυτά θα ήταν διαφορετικά αν λειτουργούσε στη χώρα συνταγματικό δικαστήριο? Η άποψή μου είναι ότι θα είχαμε μια πολύ μεγαλύτερη εγγύηση δικαστική αν είχαμε συνταγματικό δικαστήριο στην Ελλάδα. Διότι, για παράδειγμα, θα μπορούσε ο εκλογικός νόμος πριν ψηφιστεί να σταλεί στο συνταγματικό δικαστήριο και να κρυφτεί εκ των προτέρων η συνταγματικότητά του. Οπότε αυτός ο αποκλεισμός των συνασπισμών δεν θα μπορούσε να ισχύσει. Το πρόβλημα με το συνταγματικό δικαστήριο είναι ένα μόνο. Πώς θα ορίζονται τα μέλη του? Αν τα μέλη του ορίζονται από την εκτελεστική εξουσία, όπως δυστυχώς γίνεται στις ΗΠΑ από τον πρόεδρο, και μάλιστα με δυνατότητα να τα ορίζει τελευταία στιγμή όπως το κάνει ο Τραμπ, τότε φυσικά το συνταγματικό δικαστήριο δεν θα είναι εγγύηση. Αν όμως λυθεί με έρημνα ώστε τα μέλη του συνταγματικού δικαστηρίου να αναδεικνύονται με κάποιες διαδικασίες που διασφαλίζουν την αμεροληψία τους, τότε θα ήταν μια πολύ μεγάλη πρόοδος, γιατί ούτε αντισυνταγματικοί νόμοι θα ψηφίζονταν από τη Βουλή, οι οποίοι θα ακυρώνονται στα δικαστήρια ύστερα από 10 και από 20 χρόνια, όπως έχει συμβεί συχνά, ανατρέποντας νομικές καταστάσεις, αλλά ούτε και η εκτελεστική εξουσία θα είχε μια τέτοια συμπεριφορά αυταρχική και με στοιχεία αυτηρεσίας απέναντι στο πολίτευμα, διότι θα είχε το φόβο του δικαστικού ελέγχου. Αυτή είναι η άποψή μου, ότι το συνταγματικό δικαστήριο υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα της χώρας ως προς τον έλεγχο της συνταγματικότητας, που είναι κρίσιμο. Κύριε Σωτηρέλη, σας ευχαριστώ για μια φορά ακόμη. Να ακουστούν μερικά πράγματα για αυτό το σύστημα, την απλή αναλογική και το σύστημα απλής αναλογικής, διότι νομίζω ότι και τα κόμματα ή οι θελημένοι στις προεκλογικές τακτικές τα έχουν παραποιήσει, παρεξηγήσει ή δεν τα έχουν καταλάβει. Να πάρω και την πιο αθώα εκδοχή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Είτε προσπαθούν να τα χρησιμοποιήσουν για το δικό τους συμφέρον τον καθένα. Ακριβώς. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.